Υπηρεγία. Αδερφοί και είδων των Διού των άνθρωπων, ότι υρπάγεις των παράδεισων και ήκουσεν άρρητα ρήματα α ουκ εξών ανθρώπου λαλήσε. Σήμερα, αδερφοί μου, μας εξίωσε ο Απόστολος Παύλος να ακούσουμε το σημαντικότερο μέρος της ζωής μας. Μας εξίωσε ο Απόστολος Παύλος κάτι το οποίο αμφισβητεί ο παρόν κόσμος, οι οποίοι βρίσκονται μέσα στην απιστία. Ομιλεί ο Απόστολος Παύλος περί παραδείσου. Αυτό το οποίο ομολογούν οι άπιστοι, ότι δεν υπάρχει και θα πιστεύσουν όταν θα αποθάνουν, αλλά θα είναι αργά. Όταν θα ειδούν την πραγματικότητα, τότε θα πιστεύσουν, πλην όμως ουδέν κέρδος. Ο Απόστολος Παύλος σήμερα ομολογεί, ομιλών εις άλλο πρόσωπο, ότι είδε, λέγει, άνθρωπον ο οποίος υρπάγει στον παράδεισον και ήκουσεν άρρητα ρήματα α ουκ εξών ανθρώπο λαλήσε. Ο παράδεισος, αδερφοί μου, τι είναι ο παράδεισος? Ποιος δυνατεί να ερμηνεύσει τι είναι ο παράδεισος και ποιος είδε τον παράδεισον και ήρθε να μας ομιλήσει? Εάν αναγνώσκαμε και εντρυφούσαμε στην Αγία Γραφή, δεν θα έβλεπαμε τίποτε άλλο ή μόνο πώς να κερδίσουμε τον παράδεισο. Ερωτήθη Άγιος Πατέρας της Εκκλησίας τι είναι ο παράδεισος και είπε: «Παράδεισε, παράδεισε, να σε γνωρίσω δεν μπορώ, να σε κερδίσω μπορώ». Δεν δυνατεί άνθρωπος να περιγράψει τι είναι ο παράδεισος, αδερφοί μου. Αλλά ας παρακαλέσουμε τρεις οι οποίοι είδαν τον παράδεισο. Ο πρώτος είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού. Εάν ανοίξουμε την Αγία Γραφή και φτάσουμε στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, θα ειδούμε εκεί ότι υρπάγει, λέγει, εις όρος υψηλών. Τον επήρεν ο Θεός και τον ανέβασε επάνω εις ένα υψηλό όρος και εκεί, λέγει, του έδειξε τον παράδεισον, ο οποίος παράδεισος, λέγει, είχε 12 τείχη και 12 πυλώνες. Κάθε ένα τείχος ήταν και ένα μαργαριτάρι και ένας λίθος πολυτελής. Και εκείνες οι πόρτες, λέγει, που εισήγαγαν μέσα ήσαν από χρυσίων καθαρών. Και είδε εκεί την πόλη, τη μεγάλη, λέγει,
την οποία ο Θεός ετοιμάζει δι' εκείνους οι οποίοι τον αγαπούν. Παράδεισος. Θα φύγουμε από τον Ιωάννη τον Θεολόγον και θα έρθουμε στον Απόστολον Παύλον, ο οποίος σήμερα μας αποκαλύπτει ότι είδεν τον Παράδεισον. Ομιλεί σε άλλον πρόσωπο και είδα, λέγει, τον Διού των άνθρωπων ότι υρπάγει εις τον Παράδεισον. Μετετέθη δηλαδή από αυτόν τον κόσμο εις τον Παράδεισον. Εκεί που είναι ο Θεός, εκεί που είναι χαρά χωρίς λύπη και ζωή χωρίς θάνατον. Και όταν εισήλθεν στον Παράδεισο, λέγει, ήκουσεν άρρητα ρήματα. Λόγια τα οποία δεν δύναται να ερμηνεύσει κανείς άνθρωπος, λέγει. Τι να είδε ο Απόστολος Παύλος? Είδε, λέγει, τα κάλλη του ουρανού, τα κάλλη του Παραδείσου, είδε τα άνθη του Παραδείσου, εκείνα τα οποία ο Αδάμ, όταν έχασε τον Παράδεισον, εστάθη απέναντι του Παραδείσου και έκλαιε και οδύρετο. Και έναν από εκείνα τα οποία μνημόνευσαν ήταν τα άνθη του Παραδείσου, η οσμή, η ευωδία, η γλυκία της του Παραδείσου. Πλην όμως δεν δυνάμεθα ούτε και εδώ να εύρωμεν απάντηση η οποία θα μας δώσει να καταλάβουμε τι είναι ο Παράδεισος. Όταν ο Απόστολος Παύλος δεν δύναται, λέγει, να ομιλήσει κανείς τι είναι ο Παράδεισος, διότι είδα, λέγει, εκείνα τα οποία ο οφθαλμός ανθρώπου δεν δύναται να είδει. Ήκουσα, λέγει, ψαλμωδίας τας οποίας δεν δύναται αυτή ανθρώπου να ακούσει. Και ήκουσα, λέγει, εκείνα τα οποία δεν ανέβησαν ποτέ στην καρδία του ανθρώπου. Παράδεισε, παράδεισε, να σε γνωρίσω δεν μπορώ, να σε κερδίσω μπορώ. Ποιος δύναται να περιγράψει τον Παράδεισο? Ας φύγουμε από τον Απόστολο Παύλο για να έρθουμε στο τρίτο πρόσωπο, το οποίο δεν είδε απλώς τον Παράδεισο, έκτισε τον Παράδεισο. Ο Χριστός. Αυτός ονόμασε τον Παράδεισο σπόρων αγαθών. Τον ονόμασε σαγίνη, τον ονόμασε γκόκον συνάπεως, ονόμασε τον Παράδεισον Μαργαρίτη, ονόμασε τον Παράδεισον θησαυρών και κρυμμένων, ονόμασε τον Παράδεισον κόλπον του Αβραάμ. Αυτός είναι ο Παράδεισος. Αυτό το οποίο νικούσαμε σήμερα στο αναγνωστέν Ιερών Ευαγγέλιων. Αυτό το οποίο δεν επίστευε ο άφρον πλούσιος, όπως άφρονες πλούσιοι υπάρχουν και σήμερα ούκο λίγοι, οι οποίοι δεν πιστεύουν ότι υπάρχει Παράδεισος. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είπε στους μαθητάς Του ότι, λέγει, θα σας δώσω χαράν όπου η καρδία ημών θα χαίρει αιωνίως
και μέσα εις αυτήν την αιώνιον χαράν, ουδείς αίρια φημών ταύτην τη χαράν. Κανείς δεν θα σας την πάρει αυτήν τη χαρά. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος είπε κάτι πιο φοβερό πράγμα. Εκείνοι οι οποίοι λέγει θα είναι στον Παράδεισον, θα είναι όμοιοι με τον Θεό. Όμοιοι αυτό εσώμεθα λέγει, ότι οψώμεθα τον Θεόν καθώς εστίν. Θα βλέπουμε τον Θεόν όπως είναι. Μέσα σε τέτοια χαρά, αδερφέ μου, δεν θυσιάζεις τα πάντα να την έχεις, δεν θυσιάζεις τα πρόσκαιρα αυτά και τα μάτια για να έχεις αυτήν την ατελείωτον χαρά. Χαράν χωρίς λύπη και ζωήν χωρίς τέλος. Εδώ, εάν παρακολουθήσουμε έναν βασιλέα ο οποίος κυβερνά τον κόσμο ολόκληρο, κυβερνά το βασιλείο του και δεν έχει θλίψη, κανείς δεν τον φθονεί. Κυβερνά το βασιλείο του και δεν αρρωσταίνει, ασθένεια δεν υπάρχει δι' αυτό. Κυβερνά το βασιλείο του και πόνος δεν υπάρχει. Και μέσα σε όλη αυτήν τη χαρά, την οποία νομίζει ότι έχει κερδίσει, να και υπάρχει ένας φόβος. Ποιος είναι αυτός ο φόβος? Ότι θα πεθάνει. Όσα κι αν έχεις τον κόσμο αυτόν αγαθά, τον κρατεί ο φόβος ότι μια μέρα θα κλείσει τα μάτια του. Στον Παράδεισο όμως δεν υπάρχει τέτοιος φόβος. Εκεί υπάρχει ζωή ατελεύτητος, πόνος ανύπαρκτος, φθόνος δεν θα υπάρχει, διότι η φθονερή θα είναι κλεισμένη εις τον Άδην. Αδερφοί μου, δεν δυνάμεθα να περιγράψουμε περισσότερα, διότι είναι απερίγραπτα. Δι' αυτόν τον Παράδεισον ερνήθησαν τον παρόντα κόσμον νέφος μαρτύρων, ασκητέ και ομολογητέ, όσοι και άγιοι ερνήθησαν τον παρόντα κόσμο για να κερδίσουν εκείνα τα οποία δεν έχουν τέλος. Και ένας εκ των Αγίων αυτών έλεγε, όταν είδε τον Παράδεισο, τι κι αν έπαθα λέγει και μαρτύρησα, ας ήμουνα χιλιάδες φορές να μαρτυρώ και να ζω και να πεθαίνω για αυτά τα οποία βλέπω. Άι, τι μας εν ο Θεός της αγαπός είναι αυτόν. Ας περιγράψουμε όμως μια σκηνή, αδελφοί μου, για να δούμε τι είναι ο Παράδεισος και ποια η χαρά του Παραδείσου. Στην αρχαία Ρώμη γίνεται ένας πόλεμος, και όταν τελείωσε ο πόλεμος, νικητές στρατιώτες επέστρεψαν στην πατρίδα των. Όταν έμαθε ο κόσμος ότι επιστρέφουν νικητές στρατιώτες, εξήλθαν στους δρόμους, στα παράθυρα, στις θύρες, και έκαστος εξ αυτών ζητούσε να δει το δικό του το πλάσμα, εάν επέστρεψε ή αν απέθανε. Μέσα σε εκείνον όλον τον κόσμο υπήρξε μία χείρα γυναίκα,
η οποία είχε ένα μονάκριβο παιδί και το οποίο έστειλε στον πόλεμο. Ερωτούσε δεξιά και αριστερά τους στρατιώτες, μήπως είδατε το παιδί μου. Αγνάντευε μέσα στον κόσμο και το πλήθος να δει το παιδί της. Και μέσα σε εκείνους όλους που ερωτούσε, επήρε το μαντάτο ότι τον είδαμε αποθαμένον μέσα στη μάχη. Τότε εφωνέτησε χείρας εκείνης γυναικός, σαν τόσον μεγάλες, εχτυπούσε το στήθο της, εφώναζε, έκλαιε. Και μέσα σε εκείνη την αγωνία, ξαφνικά βλέπει το παιδί της μπροστά της. «Μανούλα μου, γιέ μου, ήρθες?» «Ναι». Και αγκαλιάζει η μάνα το παιδί της, αλλά ήταν τόσο μεγάλη η χαρά που έλαβε, ούτως ώστε, όπως είχε το παιδί της αγκαλιασμένο, απέθανε. Από την πολύ χαρά απέθανε. Και τότε, αντί να κλαίει η μάνα του παιδί, έκλαιγε το παιδί τη μάνα. Ποιος δυνατεί να περιγράψει την αγάπη του Παραδείσου, αδερφοί μου? Ποιος? Ας μείνουμε εμείς με το σύνθημα αυτό των Αγίων Πατέρων. Παράδεισε, παράδεισε. Να σε γνωρίσω δεν μπορώ. Να σε κερδίσω μπορώ. Αξίωσε μας, Κύριε, να κερδίσουμε τον Παράδεισόν Σου. Να μείνουμε πάντοτε κοντά Σου, να βλέπουμε τη δόξα Σου, να γίνουμε αθάνατοι όπως είσαι Εσύ αθάνατος. Να γίνουμε Εσύ Άγιος. Να γίνουμε κάτοικοι Παραδείσου και κληρονόμοι της Βασιλείας Σου της Επουρανίου. Αμήν.